Το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει ακόμη 30 βαθμούς, όμως οι σκέψεις για νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία που θα συμπαρασύρουν τις τιμές του πετρελαίου σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα προκαλούν βαρομετρικό χαμηλό στον προϋπολογισμό για κάθε κριτικό νοικοκυριό. Έχουμε βγει εκτός προγράμματος, όλα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αν αυξηθεί περισσότερο, τι θα γίνει? Δεν ξέρω, δεν θα κινιόμαστε. Σίγουρα προβληματίζει και εμάς η σημερινή περίοδο. Διότι αν αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά το πετρέλαιο, ένα ότι τα πρατήρια δεν θα μπορούν, είναι ένα μεζωτικό κομμάτι των πρατηρίων. Δεύτερον, ο κόσμος θα κρυώνει. Τρίτον, θα είναι σε πολύ ψηλές τιμές και νομίζω ότι θα ψάχνει άλλες πηγές θέρμασης ο κόσμος. Η πρόσκαιρη πτώση της τιμής της αμόλυβδης που σήμερα σε αρκετά πρατήρια έπεσε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ουδόλως αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τους καταναλωτές αφού διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι αν η Ρωσία εξαιτίας της επιβολής πλαφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σταματήσει τη διάθεσή τους σε ευρωπαϊκές χώρες, το κόστος των καυσίμων θα αυξηθεί δραματικά. Πολύ πιθανό. Τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι δύσκολα. Ούτε να φανταστούν δεν μπορούν οι πρατηριούχοι πού θα φτάσει η τιμή των καυσίμων αν ο οικονομικός πόλεμος προς τη Ρωσία κλιμακωθεί. Το ίδιο και οι πλέον αδύναμοι καταναλωτές που βάζουν το χέρι στην τσέπη και δίνουν ότι υπάρχει για λίγες σταγόνες καυσίμων ώστε να γυρίσουν σπίτι. Όλοι περνάμε δύσκολα αυτόν τον τελευταίο καιρό. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο ακόμα θα αντέξουμε. Κάθε 5 λεπτά βενζίνη βάζουμε. Γιατί βάζουμε 3 ευρώ, 5 ευρώ, πάμε από εδώ στις πατέλες, πάμε από εκεί στο σπίτι, ξανά το ίδιο. Οι τιμές έχουν πάει στα ύψη. Οι υποθέσεις για τις τιμές με τις οποίες θα άνοιγε σε μια τέτοια περίπτωση η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις 15 Οκτωβρίου μοιάζουν εφιαλτικές. Ακόμη και παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές, αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν αυξημένη έως και 50 λεπτά. Αν σήμερα έβγαινε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν περίπου στο 1,65 έως 1,70. Αν έβγαινε σήμερα η τιμή, από ό,τι βλέπουμε περίπου με τις τιμές δηληστηρίου, θα ήταν περίπου στο 1,70 με κίνηση που είχε γίνει πέρυσι στο 1,23-1,25 που είχε γίνει πέρυσι. Άρα έχουμε, για σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά περίπου της τάξης των 45 με 50 λεπτών πάνω από την κίνηση την περσινή. Και το καλοριφέρ το έχω σταματήσει τώρα. Κλιματιστικό. Δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε καθόλου. Θα κρυώνουμε. Τι θα κάνουμε? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν ανεβούν κι άλλο, θα πάμε με τα πόδια. Αυτό θα κάνουμε. Και το χειμώνα για θέρμανση? Το χειμώνα για θέρμανση, ας το συζητήσουμε μια άλλη φορά, γιατί η περαιτέρω συρρήκνωση της κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια πιθανότητα που απεύχονται οι πρατηριούχοι, οι οποίοι ωστόσο πήραν σημαντική ανάσα από την αύξηση των πωλήσεων εν μέσω τουριστικής περίοδου και μάλιστα σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, όπως επισημαίνει ο κύριος Αμόλης. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλή ένεση για το εμπόριο γενικώς, για εμάς, για όλο τον κόσμο. Ευελπιστούμε να έχει επιμήκυνση αυτή η χρονιά, να φτάσει μέχρι και τέλος Νοέμβρη αν είναι δυνατόν.